ανάλογοι χώροι θα λειτουργήσουν σε όλους τους Δήμους βέβαια. Λες έναν από τους 120 τέτοιους χώρους, Αντώνιο, όπως είπες και εσύ, που βρίσκονται ανοιχτοί σε όλη την Αττική. Εκτάκτως εδώ σήμερα οι υπεύθυνοι στο ΚΑΠΗ έχουν ανοίξει το συγκεκριμένο χώρο από τις 7 το πρωί και θα λειτουργεί έως τις 10 το βράδυ, όπως βλέπετε και εσείς, λόγω καύσωνα. Και δεν είναι μόνο αυτή η δραστηριότητα που κάνουν αυτές τις μέρες οι Δήμοι. Πολλοί Δήμοι, όπως και εδώ αύριο, θα μοιράζουν σε κάθε στάση, σε κάθε ATM που υπάρχει και βλέπουν συνοστισμό, θα μοιράζουν νερά, θα μοιράζουν χυμούς, ήδη πρώτες προμήθειες έχουν φάσει πριν από λίγο, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο δεν έρχονται μόνο άνθρωποι που βρίσκονται στο ΚΑΠΗ ηλικιωμένοι, έρχονται και νεαρότερες ηλικίες, γιατί είναι ένας χώρος αρκετά μεγάλος, μπορεί να φιλοξενήσει κάποιον που δεν έχει air-condition στο σπίτι του. Yeah. Τώρα, η ανάγκη για τους πιο ηλικιωμένους είναι να βρίσκονται μαζί, όχι και στο σπίτι τους βέβαια, σαφέστατα έχουν κλιματισμό οι περισσότεροι, αλλά δεν θέλουν αυτές τις μέρες του καύσωνα, τις επόμενες 5 μέρες, να τις περάσουν μόνοι τους. Θέλει ο ένας να είναι δίπλα στον άλλον, γιατί εδώ υπάρχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν χρειαστεί, αν νιώσουν κάποια αριθμία, κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους, γιατί και για ψυχολογικούς λόγους. Και ιατρική υποστήριξη αν χρειαστεί, και συντροφιά βεβαίως και παρέα. Σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Κολόβου.